Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω το φιλόξενο περιβάλλον του φεστιβάλ της Νέου Διοικητή για τη φιλοξενία λοιπόν και για την ελπίζω βοήθεια που θα δώσει στη συνέχεια στον αγώνα που κάνουμε, τον δίκαιο αγώνα, σε σχέση με το γεγονός ότι καταργούνται ολόκληρα τμήματα κατευθύνσεων που αφορούν μαθητές και σχολεία της Τρίτης Λυκείου. Μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε εντελώς ευνηδιαστικά, χωρίς καμία προειδοποίηση, παραμονές του αγιασμού και της έναρξης του σχολικού έτους, με αποτέλεσμα να βρίσκονται μαθητές της Τρίτης Λυκείου, οι οποίοι δίνουν ένα σημαντικό αγώνα για τη ζωή τους, σε μια διαδικασία να αναρωτιούνται σε ποιο σχολείο θα φοιτήσουν την Τρίτη Λυκείου. Αυτό δεν αφορά μόνο το δεύτερο λύκειο Θεσσαλονίκης, το οποίο εγώ ας πούμε ότι είμαι παρόν εδώ και το εκπροσωπώ, αφορά και το τρίτο λύκειο, και το τέταρτο λύκειο, το 17ο και το 16ο. Βέβαια, το φαινόμενο είναι πανελλαδικό. Έχει μπει μια λογική του κόφτη σε ό,τι αφορά το πόσοι μαθητές είναι αποδεκτοί ως επαρκής αριθμός για να συγκροτούν ένα τμήμα κατεύθυνσης. Τα κριτήρια δεν είναι ξεκάθαρα, βέβαια, πρέπει να πω, αλλά η ουσία είναι ότι έχει μπει η λογική ότι ένας συγκεκριμένος αριθμός μαθητών δεν είναι αρκετός για να συγκροτηθεί ένα τμήμα, το οποίο είναι βέβαια απαράδεκτο. Απαράδεκτο και στη λογική του, καθώς τα τμήματα προετοιμασίας για τις πανελλαδικές σαφώς και πρέπει να είναι ολιγομελή. Δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς. Αλλά δυστυχώς αυτές οι επιλογές έχουν γίνει και έτσι έχουν βρεθεί παιδιά πρώτο αντιεξόδου, είτε να επιλέξουν να αλλάξουν κατεύθυνση για να μην αλλάξουν σχολείο, είτε να παραμείνουν στη λογική του ότι θέλουν να πάνε εκεί που θέλουν να πάνε και να αλλάξουν σχολείο. Παιδιά τα οποία ξεκίνησαν από την πρώτη δημοτικού να είναι συμμαθητές. Θέλουμε λοιπόν να ενημερώσουμε την κοινωνία της πόλης μας για αυτό το πρόβλημα. Θέλουμε να είστε αρρωγοί. Θέλουμε να βοηθήσετε τον αγώνα που έχουμε ξεκινήσει. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες με το όπλο των απουσιών. Προσπαθούν να σπάσουν την προσπάθεια που κάνουμε να αντισταθούμε. Τα παιδιά απέχουν συνολικά, επιδεικνύοντας μια απίστευτη αλληλεγγύη όλες οι τάξεις των λυκείων και όχι μόνο της Τρίτης, συμπαριστάμενα στους συμμαθητές τους. Δεν θα κρατήσω άλλο τον λόγο, καλύτερα θα τα πούνε οι ίδιοι οι μαθητές. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας επιτρέπετε και μας δίνετε το βήμα να μιλήσουμε και να διαδώσουμε το μήνυμά μας. Είμαι μαθήτρια της Τρίτης Λυκείου, ονομάζομαι Νικολέτα Καραγκίτση και φοιτώ στο 4ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης. Μας επιβάλλουν την εσχάτη των ποινών, την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, με το μόνο μας πτέσμα, με το μόνο μας παράπτωμα να είναι ότι επιλέξαμε συνειδητά να ακολουθήσουμε τη μη υποχρεωτική εκπαίδευση. Στόχος μας είναι να αποκτήσουμε ένα ανώτερο μορφωτικό επίπεδο. Στόχος μας είναι να εξελιχθούμε και να υλοποιήσουμε τα όνειρά μας. Και οι αρμόδιοι όλων αυτών των αυθαίρετων αποφάσεων εμποδίζουν τα όνειρά μας, εμποδίζουν την εξέλιξή μας και παρεμποδίζουν την εκπαίδευση, φέρνοντάς τις στο κατώτερο επίπεδο εξαθλίωσης και πλήρους αποτυχίας. Θέλουμε την έγκριση των ολιγομελών τμήματων. 6 παιδιά της θετικής κατεύθυνσης και ακόμη 6 παιδιά της θεωρητικής κατεύθυνσης του δικού μας σχολείου αναγκάζονται να μετακινηθούν στο 17ο Γενικό Λύκειο, το οποίο απέχει 30 λεπτά απόσταση από το σπίτι μας. Είναι απαράδεκτο να μας επιβάλλουν την εσχάτη των σχολικών ποινών στην Τρίτη Λυκείου, στην πιο καθοριστική και απαιτητική χρονιά μας. Είναι απαράδεκτο να μην εγκρίνουν τα ολιγομελή τμήματα από τη στιγμή που πληρούμε όλα τα κριτήρια ως σχολεία του κέντρου. Καθώς μπορεί να μην έχουμε χαρακτηριστεί ως διαπολιτισμικά σχολεία, αλλά ουσιαστικά είμαστε διαπολιτισμικά σχολεία. Οφείλουν οι αρμόδιοι να διευθετήσουν την κατάσταση για να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τα μαθήματά μας. Δεν έχουμε ξεκινήσει καν. Δεν έχουμε παρακολουθήσει ακόμα κανένα μάθημα. Κανένα παιδί δεν έχει μπει στις τάξεις. Κάνουμε αποχή. Κάνουμε μαζική αποχή. Όλες οι τάξεις του Λυκείου, όλα τα σχολεία της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Και ζητάμε από εσάς να διαμαρτυρηθείτε μαζί μας. Ζητάμε από εσάς να συμμετέχετε στον αγώνα μας. Να διαδώσετε το μήνυμά μας. Να μας στηρίξετε σε όλον αυτόν τον αγώνα που κάνουμε.